Μαρτίου. Αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις από τους 27. Φιλοξενούμε στις τομές τον πολιτικό αναλυτή Γιάννο Χαραλαμπίδη. Έχει την πληροφόρηση. Γιάννο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νέστορα. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός, από αυτό που έχω δει, ότι δηλαδή έχει διαρρεύσει η κυβέρνηση προς το ΚΙΠΕ, που ενδεχομένως να είναι αληθές, ότι ο κύριος Μπορέλ έχει αναφερθεί ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενδεχομένως να είναι σωστή και είναι σωστή, δεν δέχεται δύο κράτη. Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί ο κύριος Μπορέλ αυτή τη θεμελιώδη δήλωση δεν την έκανε τυχαία? Η απάντηση πάλι είναι απλή. Διότι θα έμενε μέχρι το Λίδρα Πάλας. Εάν ο κύριος Μπορέλ διατύπωνε μια τέτοια θέση, δεν θα τον άφηνε ο κύριος Στατάρ να περάσει το Λίδρα Πάλας, δείχνοντάς το ότι υπάρχουν δύο κράτη. Άρα βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αξιόπιστη και πιστή στη γραμμή της ότι στηρίζει το δίκαιο, όπως το αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον εμείς. Διότι το πιο απλό θα ήταν να πει ο κύριος Μπορέλ, δεν δέχομαι ως Ευρωπαϊκή Ένωση δύο κράτη. Πήγατε στα κατεχόμενα και οι Τούρκοι διαρρέουν το αντίθετο. Ότι δηλαδή μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί τις πραγματικότητες, διότι αυτό έχει διαβιβάσει ο κατοχικός ηγέτης τον κύριο Μπορέλ, χωρίς ο κύριος Μπορέλ να του απαντήσει ότι δεν θα δεχθώ τις τρέχουσες πραγματικότητες που είναι τα δύο κράτη. Και πάμε και στην ουσία τώρα των όσων συμβαίνουν το επόμενο διάστημα. Πρώτον, οι λεγόμενες κυρώσεις, όπως πολλάκις έχουμε πει, θα μεταφερθούν την περίοδο του Ιουνίου, στο επόμενο δηλαδή συμβούλιο, λόγω πενταμερούς. Και από εκεί προφανώς, εάν συνεχιστούν οι συνομιλίες, δεν θα υπάρξουν ποτέ κυρώσεις. Δεύτερο, αυτό που προσπαθεί να προλάβει πλέον η Λευκωσία και η Αθήνα δεν είναι η επιβολή κυρώσεων προς την Τουρκία, αλλά η αναβάθμιση των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Τελωνιακής Ένωσης. Δηλαδή, εκεί που θα επιβάλλαμε κυρώσεις στην Τουρκία, αυτή τη στιγμή, λόγω της πενταμερούς, πάμε σε ένα ασαφές πολιτικό σκηνικό σε ό,τι αφορά την πενταμερή, διότι οι μεν λένε δύο κράτη είναι ομοσπονδία, οι άλλοι ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ομοσπονδία, και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, εφόσον ανοίγει ο δρόμος για να καλοπιάσουμε την Τουρκία, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης. Και εδώ είναι που θα βρεθεί σε δύσκολη θέση η Λευκωσία, διότι θα πηγαίνουν πλάι-πλάι η Τελωνιακή Ένωση και η αναβάθμιση, και από την άλλη οι πενταμερείς ή τα αποτελέσματα της πενταμερούς. Και θα μας λένε, αν θέλετε να συνεχιστεί η διαδικασία του Κυπριακού, θα δώσετε για την Τελωνιακή Ένωση και την αναβάθμιση των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αλλάζει το σκηνικό λόγω πενταμερούς προς όφελος της Τουρκίας. Μάλιστα, Γιάννο Χαραλαμπίδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλώς σου βράδυ. Σε τεντωμένο σκηνή, κυρίες και κύριοι ακροβατοί, επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Για να γυρίσουμε σελίδα, είναι ο χρόνος για